Μια ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης καλεί όσους γονείς εκκλησιαστικής επαρχίας, δηλαδή από Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Τυχερό και Σαμοθράκη, απέκτησαν τέκνο από 1 Ιουλίου 2017 έως και σήμερα, να έρθουν τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και ώρα 9 με 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, προκειμένου να παραλάβουν δωρεά βρεφικά προϊόντα υγιεινής και διατροφής, τα οποία εξασφάλισε η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κάναμε μια ανακοίνωση έκτακτη προσκαλώντας όσα παιδιά γεννήθηκαν από 1η Ιουλίου του 2017 μέχρι και σήμερα. Επειδή καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια ποσότητα μορουδιακών, όπως τα λέμε, δηλαδή πάνες, υγρά, μαντήλια, πιπίλες, οτιδήποτε τέτοιο χρειάζεται η υγιεινή ενός μικρού παιδιού μόλις θα γεννηθεί, προκειμένου να τα προσφέρουμε δωρεάν σαν μια υποστήριξη στις οικογένειες που έχουν αποκτήσει παιδάκι. Έτσι λοιπόν το πρωί της Δευτέρας, μεθαύριο, στον Άγιο Νικόλαο, δίπλα στην είσοδο της αιθούσης, θα δώσουμε αυτό το υλικό. Στην περιοχή είναι περίπου 300 παιδιά, εξήγησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άθυμος, προσθέτοντας πως υλικό θα σταλεί και στη Σαμοθράκη το πρωί της Κυριακής. Είναι γύρω στα 300 παιδιά στην περιοχή τη δική μας και είναι όλα τα παιδιά τη Σαμοθράκης, όπου εκεί το μεσημέρι της Κυριακής θα δώσουμε και τα δέματα, θα τα στείλουμε τα δέματα και αυτό το υλικό που είναι για παιδιά. Ήδη γνωρίζουν, έχουμε προσκαλέσει, προσκαλώ όσους θα το ακούσουν τώρα, όποιοι απέκτησαν παιδάκι από 1η Εβδόμου μέχρι και σήμερα, τη Δευτέρα το πρωί παρακαλούμε να έρθουν για να παραλάβουν τελείως δωρεάν ένα υλικό που θα τους είναι χρήσιμο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα.